Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ο κύριος Σωτηρόπουλος απουσιάζει από τη σημερινή εκπομπή επειδή ευρίσκεται στην επαρχία για ιεραποστολικούς λόγους. Με τη βοήθεια του Θεού θα είναι μαζί μας την άλλη Κυριακή. Η εκπομπή μας σήμερα θα ασχοληθεί με ένα θέμα τρεχούσης εκκλησιαστικής επικαιρότητας. Θα σχολιάσει την απόφαση που έλαβε η Σύνοδος της Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος στις 4 τρέχοντος μηνός σχετικά με την Μασονία. Είναι πράγματι μια σπουδαία απόφαση και αξίζει κανείς να ασχοληθεί με την απόφαση αυτή αλλά και να πληροφορήσει το χριστεπώνυμο πλήρωμα γύρω από αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Στη συνέχεια, όσος χρόνος απομένει, θα τον αφιερώσουμε σε μια σύντομη ερμηνεία της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Στον Ορθόδοξο Τύπο, το τελευταίο τεύχος που κυκλοφορεί τώρα, της 11 Οκτωβρίου 1996, διαβάζουμε τα εξής. Η ιεραρχία καταδικάζει ανεπεφυλάκτως την Μασονία. Η Σύνοδος της Ιεραρχίας καταδικάζει ανεπεφυλάκτως τον Μασονισμό ως αντίχριστο σύστημα και δηλώνει ότι ουδής εκ των ιεραρχών της Εκκλησίας Ελλάδος έχει οποιανδήποτε σχέση με αυτόν. Την ανωτέρα απόφαση έλαβε η Σύνοδος της Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος στην τελευταία συναντήριασή της την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου ενεστώτου έτους. Συγκεκριμένα, κατόπιν προτάσεως του Μητροπολίτη Δημητριάδους κ. Χριστοδούλου, η Σύνοδος της Ιεραρχίας ομοφόνος και εν υπογράφος διακήρυξε τα ακόλουθα. Διαβάζω τώρα την διακήρυξη της Εκκλησίας της Ιεραρχίας της Ελλάδος. Πρώτον, ενστερνίζεται και επιβεβαιεί τας κατά της Μασονίας ως παγανιστικής θρησκείας ασυμβιβάστου προς τον χριστιανισμό. Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας των ετών 1933 και 1972 και δεύτερον, δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι ουδής εκ των ιεραρχών της Εκκλησίας Ελλάδος έχει ανδήποτε σχέση με τον Μασονισμό, τον οποίον ανεπιφυλάκτως και πάλι καταδικάζει ως αντίχριστον σύστημα. Και στη συνέχεια ο συντάκτης του Ορθοδόξου Τύπου σχολιάζει. Ο Ορθόδοξος Τύπος χαιρετίζει την ανωτέρω διακήρυξη κατά της Μασονίας που αποτελεί την μόνη ουσιαστική, υπεύθυνη και αξιόλογη απόφαση της προσφάτου Συνόδου της Ιεραρχίας και παρακαλεί τους αρμοδίους παράγοντες να δημοσιεύσουν το κείμενο της διακηρύξεως με τις υπογραφές όλων των μελών της Συνόδου της Ιεραρχίας, δεδομένου ότι κατά την αναφερθήσα συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου ενεστώτους έτους απουσίαζαν 20 Μητροπολίτες και ενδέχεται μεταξύ αυτών να υπάρχει έστω και ένας ο οποίος να μην θέλει να υπογράψει το καταδικαστικό κείμενο. Προτού προχωρήσουμε στο σχολιασμό της τόσο πράγματι σπουδαίας αυτής αποφάσεως της Συνόδου της Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος, θα ήθελα και πάλι να υπενθυμίσω τα τηλέφωνα του σταθμού, το 92 70 902 έως και 904, επαναλαμβάνω, 92 70 902 και 904. Μετά τη λήξη εκπομπής, όπως ξέρετε, η εκπομπή τελειώνει στις 1 παρα 5, μέχρι τις 1 και 25 θα είμαι εδώ να δεχτώ τηλεφωνήματά σας. Επίσης σας γνωρίζω ότι σήμερα στις 7 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος ο Σταυρός, Ζωοδόχου Πηγή 44, θα υπάρξει ορθόδοξο κήρυγμα με ομιλητή τον πατέρα Λαβρέντιο. Επαναλαμβάνω, ώρα 7 το απόγευμα, Ζωοδόχου Πηγής 44 στην αίθουσα της Ορθοδόξου Αδελφότητος ο Σταυρός. Καλό θα είναι να παρακολουθήσετε το κήρυγμα του πατρός Λαβρέντιου. Συγχαίρομαι από τη θέση αυτού αυτοί τους ιεράρχες οι οποίοι ομόφωνα και εν υπογράφος επαναβεβαίωσαν, γιατί περί επαναβεβαιώσεως πρόκειται, της καταδίκης της Μασονίας ως παγανιστικής θρησκείας και ως αντιχριστιανικού συστήματος, η οποία το πρώτο έγινε το 1933 και επανελήφθη το 1972. Υπάρχουν όμως και κάποια μελανά σημεία που δεν πρέπει να μας διαφεύγουν, αλλά θα πρέπει να τα σχολιάσουμε. Ήδη το ένα σημείο το εντοπίζει ο συντάκτης του Ορθοδόξου Τύπου,
ο οποίος μας πληροφορεί ότι από την τόσο αυτή σπουδαία απόφαση, για την τόσο αυτή σπουδαία απόφαση, δεν υπάρχουν 20 υπογραφές, 20 Μητροπολιτών, οι οποίοι απουσίαζαν. Και καταλαβαίνετε ότι απουσίαζε το 1 τέταρτο των εν ενεργεία ερχών της Εκκλησίας Ελλάδος. Είναι ένας μεγάλος αριθμός, 20 Μητροπολίτες. Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, γιατί είναι πρόσφατες οι δηλώσεις του τέως αρχηγού της Μασονίας στην Ελλάδα, του κ. Μανέ, ο οποίος από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, στην εκπομπή του κ. Τράγκα, χωρίς αισθητικό, δήλωσε σαφέστατα και κατηγορηματικά ότι υπάρχουν κληρικοί όλων των βαθμών, και Μητροπολίτες δηλαδή, οι οποίοι είναι μέλη της Μασονίας, ενεργά μέλη της Μασονίας. Και παρά τις φοδρές αντιδράσεις που προέκυψαν από τις δηλώσεις του κ. Μανέ περί υπάρξης κληρικών όλων των βαθμών ως Μασόνων, παρά το ότι συνεκεντρώσαν πολλές υπογραφές και το ότι ζητήθηκε από την Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος να προβεί σε καταμήνυση εναντίον του κ. Μανέα για να αναγκαστεί να αποκαλύψει αν τυχόν υπάρχουν όντως Μασόνοι ιεράρχες, παρά το ότι εξέδωκε ανακοίνωση η Εκκλησία της Ελλάδος, τότε η Διαρκή Σύνοδος, ότι θα προβεί σε καταμήνυση του κ. Μανέα εάν αυτός δεν αποκαλύψει τυχόν ονόματα υπαρχόντων κληρικών Μασόνων και διεραχών, εντούτοις μέχρι σήμερα, αν δεν κάνουμε λάθος, κ. Μανέας δεν προέβη σε δημοσιοποίηση ονομάτων. Αλλά δεν πληροφορηθήκαμε επίσης ότι έχει γίνει κάποια καταμήνυση εναντίον του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι υποψίες για το εάν ή όχι είναι αληθής ο ισχυρισμός του κ. Μανέα περί υπάρξεως κληρικών όλων των βαθμών, οι οποίοι ταυτόχρονα έχουν και την ιδιότητα του τέκτονος. Μια ιδιότητα που, όπως σωστά και Πνεύματι Αγίω, η Σύνοδος της Ιεραρχίας καταδικάζει τη Μασονία ως παγανιστική θρησκεία, γιατί περί θρησκείας πρόκειται και όχι απλά περί φιλοσοφικού φιλανθρωπικού σωματείου, και ως αντιχριστό σύστημα. Επίσης, υπάρχει μια λεπτομέρεια που θα πρέπει να τεθεί υπόψη όλων σας, ότι ναι μεν υπέγραψαν ομοφόνος αυτήν την καταδίκηση Μασονίας, αλλά και το 1933, που έχουμε την πρώτη καταδίκηση Μασονίας από την Εκκλησία της Ελλάδος, μεταξύ εκείνων οι οποίοι υπέγραψαν το καταδικαστικό κείμενο ήταν και ο τότε Αρχιεπίσκοπος Εθνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Έρχεται όμως η Μασονία, γραπτός σε επίσημο έντυπό της, διαβάζω εδώ από το τεκτονικό δελτίο, όργανο της Μεγάλης Τώρας Ελλάδος, Μάρτιος-Απρίλιος 1970, που λέγεται εξής. Αναφέρω επίσης κορυφαίους ιεράρχας τέκτονας, οι οποίοι αφή με συνέπεια και πάθος ίσκυσαν των τεκτονισμών, έτυχον διακεκριμένης θέσης ως μνημονευόμενη στα σελίδα ιστορίας. Και αναφέρει, μεταξύ αυτών λέει, είναι τώρα αναφερωμένα ονόματα, ο Μελέτος Μεταξάκης, ο γνωστός για την αλλαγή του ορτολογίου Πατριάρχης Ονοπόλιος, και ο πρώην Καβάλας και εν συνεχεία προκαθήμενος Αθηνών Χρυσόστομος. Έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά τον τότε Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Παδόπουλο να υπογράφει το καταδικαστικό κείμενο της Μασονίας του 1933, και έρχεται η Μασονία του 1970 και μας λέει ότι ήταν τέκτον. Τώρα βγάλετε συμπεράσματά σας, τι συμβαίνει, ποιος λέει την αλήθεια. Το ίδιο επαναλαμβάνει στο Πυθαγόρα, τεκτονικό δελτίο δηλαδή, Τεύχος 22, 1981, τι λέει εδώ, σελίδα 332, και φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν τους είχαμε αναφέρει εμείς οι τέκτονες δηλαδή εν ζωή, δηλαδή αν είχαμε αναφέρει πιο πάνω κληρικούς οι οποίοι είχαν και την ιδιότητα του τέκτονος, του Μασόνου. Του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, ήταν ένας εξ εκείνων οι οποίοι υπέγραψαν την καταργήση Μασονίας του 1933, δοκίμασε ένα ζηλωτής να του ψαλιδίσει τα γένια για το ζήτημα της προσαρμογής του ημερολογίου στην αστρονομική πραγματικότητα. Φαντάζεται κανείς θα γινόταν να γίνει το γνωστό πως ήταν και τέκτον με θαυμαστικό. Θα είχε πέσει θύμα μια ευάριθμης αλλά καλά οργανωμένης και φανατισμένης ζηλωτίας. Έτσι προκαλείται σύγχυση. Από τη μια πλευρά ένας ιεράρχης υπογράφει καταδικαστικό κείμενο για τη Μασονία,
Από την άλλη έρχεται η Μασονία γραπτός και επισήμως λέγει από τα επίσημα εντυπάτης ότι ανέφερα δύο ονόματα, ας πούμε ένα όνομα τώρα, τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, ότι ήταν τέκτον. Γι' αυτό και επειδή έχουμε και τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Μανέα, του τέος αρχηγού της Μασονίας, ότι υπάρχουν, όχι υπήρξαν, υπάρχουν, τα ακούσαν εκατοντάδες, αν όχι εκατομμύρια τηλεθεατές αυτό, ενεργοί ιεράρχης και κληρικοί όλων των βαθμών της Εκκλησίας Ελλάδος που είναι ταυτόχρονα και μασόνοι, θα έπρεπε να προβεί σε μια καταμήνυση, όχι ότι έχουμε τίποτα εναντίον του κ. Μανέα, λίμωνο, δεν μας ενδιαφέρει αυτή η καθεστή μήνυση. Καθόλου. Μας ενδιαφέρει να αποδειχθεί εάν λέγει ή όχι αλήθεια ο κ. Μανέας και αν υπάρχουν δηλαδή ή όχι τέκτονες κληρικοί όλων των βαθμών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Δικαίωμά του είναι. Υπάρχει ανοιχτή θρησκεία. Στον χριστιανισμό ισχύει το θέλει, το όσοι θέλει, ο πίσω μου ελθύν. Δεν υπάρχει καταναγκασμός σε κανέναν. Παράλληλα, πέρα από αυτήν την απόφαση την οποία επαναλαμβάνουμε, συγχαίρομαι, γιατί είναι πράγματι εμπνεύματι Αγίο, στο Βόλο, τον παρελθόντα Ιούνιο, έγινε ο εορτασμός του θερινού ηλιοστασίου στο όν Βόρειο Ελλάδος και της εκατοντορίδος, λέει, της Σεβασμίας του Άσου, λέει, Αργοναύτια, αριθμός 21. Για το συνέδριο αυτό υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις εκ μέρους της τοπικής Μητροπόλειος Μαγνησίας, με βέβαια κορυφαίων στις αντιδράσεις των εκεί τοπικών Μητροπολίτη, τον κύριο Χριστόδουλο, ο οποίος είναι και ο εισηγητής, ήταν και ο εισηγητής της προσφάτου καταδίκης Μασονίας από την Εκκλησία της Ελλάδος στις 4 Οκτωβρίου τρέχοντος μηνός. Διαβάζουμε τα εξής εκπληκτικά στο τελευταίο τεύχος των τεκτών που κυκλοφορεί, στο τεκτονικό δελτίο, τεύχος 56-57 έτους, 1996 κλπ. Διαβάζουμε στη σελίδα, μισό λεπτό παρακαλώ, στη σελίδα 380. Μιλάει για το συνέδριο αυτό που έγινε των τεκτών Βορείου Ελλάδας στο Βόλο. Θερμούς και συγκινητικούς λόγους ευχαριστίας απίφθαιναν οι αδελφοί εδώ με την μασονική έννοια του όρου, Χρήστος Δημητρέλος Σεβάσμιος και Δημήτριος Ζαμπαρδίκος Κοσμήτωρ, προς τους αδελφούς οι οποίοι με την αθρώα συμμετοχή τους και συμπαράσταση συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων παρά την πολεμική που ισχύθη εκ μέρους αδαών και φανατικών κατά των τεκτώνων εν γέννη και προσωπικό εναντίον ορισμένων εξ αυτών και των οικογενειών των. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο κύριος Χριστόδουλος, αλλά ήταν ο κορυφαίος των αγώνα αυτών, επειδή αυτό το συνέδριο γινόταν στην περιοχή της Μητροπόλεως και ορθώς αντέδρασε με τον τρόπο αντέδρασε, έβγαλε και εγκυκλίους, ενημέρωσε το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Μητροπόλεως, της δικής Μητροπόλεως. Κατατάσσεται λοιπόν και ο Σεβασμιότατος Χριστόδουλος, ο εισηγητής καταδίκης Μασονίας, όπως διαβάσαμε, στην κατηγορία των αδαών και φανατικών, έτσι το ονομάζει εδώ το επίσημο τεκτονικό έντυπο. Στη συνέχεια γράφουν: οι παρευρεθέντες στον εορτασμό συνετέλεσαν τα μέγιστα στη στήριξη των αργοναυτών. Αργοναυτό είναι εκεί η ονομασία της τοπικής στοάς του Βόλου και εννοεί βέβαια τα μέλη της στοάς, και γενικώς εις τη νίκη του φωτός επί του Σκότους, χάρις λέει και στη συνεχή και αμέριστη βοήθεια της μεγάλης στοάς Ελλάδος. Μάλιστα. Νίκη του φωτός επί του Σκότους. Τέκνα του φωτός λοιπόν οι τέκτονες και τέκνα του Σκότους οι χριστιανοί. Σαφέστατο αυτό που γράφουν. Οπότε σεβασμιότατε κύριε Χριστόδουλε, ανήκετε και εσείς στην κατηγορία το τέκνο του Σκότους και όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που δεν είμαι μασόνοι και οι τέκνονες στην κατηγορία των τέκνων του φωτός. Τότε μεταξύ των άλλων που αντέδρασαν για να μην γίνει αυτό το συνέδριο στο Βόλο ήταν και ο κύριος Ψαροδάκης, ο οποίος από τις στήλες της εφημερίδας Ορθόδοξος Τύπος έγραψε κυριολεκτικά πύρινα άρθρα εναντίον των τεκτώνων, όχι ως προσώπων, για αυτά που πιστεύουν. Και όπως καταλαβαίνετε και ο κύριος Ψαροδάκης ανήκει στην κατηγορία των, το επαναλαμβάνω, των αδαών και φανατικών
και στα τέκνα βέβαια του σκότους. Μάζεται ο κύριος Ψαουδάκης στο φύλλο της 19 Ιουλίου του 1996, τρέχοντος έτος δηλαδή, του Ορθοδόξου τύπου. Μας έγραψε τα εξής ενδιαφέροντα, από τα οποία θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα, γιατί είναι σπουδαιότατα, γιατί βλέπετε ότι δεν διαβάζετε όλοι οι τηλεθεατές στον Ορθόδοξο τύπο και επόμενο είναι οι περισσότεροι να αγνούν αυτά τα πράγματα. Κείμενον δια κυκλοφορίας φυλάδιων. Πρώτον, αυτή είναι η μασονία. Τα λέω Ψαουδάκης αυτά. Η αλήθεια για αυτούς που ζουν στο ψέμα, για να ξυπνήσουν, και για αυτούς που ζουν στο φως, για να το αποδείξουν με τη ζωή τους. Διαβάζω ορισμένα αποσπάσματα. Πάντως, η μελέτη των καταστατικών των τυπικών τελετουργικών κειμένων της μασονίας, καθώς και των βιβλίων με τα οποία οι μασόνοι αναπτύσσουν τη μασονική διδασκαλία και κοσμοθεωρία, αποκαλύπτει ότι η μασονία είναι ο καρπός της συνένωσης όλων των δαιμονίων του Μεσαίωνα. Τα λέγει ο κ. Ψαουδάκης στο Τεύχος 19 Ιουλίου του 1996. Μάγων, σατανιστών, αθεϊστών, πνευματιστών, αστρολόγων, ειδωλολατρών, δρυειδών, ροδοσταύρων, αλχημιστών, καβαλιστών, μαρτινιστών, ηλουμινάτων και άλλων, που ο Σατανάς τους έβαλε στην κυβωτό του σιωνισμού, μασονία, για να διασωθούν και συνεχίσουν με πειρά ομαδών τον πόλεμο κατά της χριστιανικής αληθείας. Τη συνεχίζει ο κ. Ψαουδάκης. Γιατί αυτή είναι η μασονία. Μια θρησκευτική εκκλησιαστική καρικατούρα. Μια σκοτεινή συναγωγή που με το όνομα ΜΑΤΣ, Μέγας Αρχιτέκτον του Σήματος, αυτά σημαίνουν τα αρχικά αυτά, εισάγει τη λατρεία του Ιωσφόρου ή διαβόλου η Σατανά και την άρνηση του Θεού της Αγίας Τριάδος, για τον οποίο ως γνωστό μιλάει όλη η Αγία Γραφή από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, Λουκά Κάπα Δέλτα 27. Το πάθος με το οποίο η Μασονία πολεμά τη θεότητα και το έργο του Ιησού Χριστού αποδείχνει την Ιουδαϊκή Παύλα σατανιστική της υπόσταση και πλάνη σύμφωνα με τα εξής. Συνεχίζει ο κ. Ψαουδάκης. Α. Η Μασονία βλέπει τον Ιησού Χριστό με το βλέπα της θεοσοφίας που τον θεωρεί μύστη εντός εγωγικών και όχι θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού όπως είναι. Στο μασονικό περιοδικό Πυθαγόρας, αυτό εδώ που σας έδειξα, όχι βέβαια το ίδιο τεύχος, το ομοζήτητα τεύχος 1 Ιανουάριο 1929 σε λύση 20 διαβάζουμε. Το εργαστήριον τούτο, εις το άντος ολικών, εντός πανθές, δεν δύναται να υστερήσει εις ιστορία και αγιότητα της Εκκλησίας. Η Ανεκκλησία είναι η νύφη του Χριστού, τα λένε αυτά οι μασόνοι. Μήπως ο Ιησούς δεν είναι μύστης του εργαστήριου τούτου. Δεύτερον, διαστρέφουν την Αγία Γραφή. Και στην παράγραφο 3 διαβάζουμε από τον κύριο Ψαουδάκη. Αρνούνται την Αγία Τριάδα οι μασόνοι δηλαδή, την οποία θεωρούν ιερατική επινόηση. Πυθαγόρας, Τόμος Δέλτα 1885 σελίδα 91. Βλέπετε ο κύριος Ψαουδάκης ότι λέγει, το στρίζει πάνω σε επίσημα μασονικά κείμενα. Τέταρτο, στο τυπικό του 18 του 1886 αρνούνται τη θεότητα οι μασόνοι του Ιησού Χριστού, επειδή δήθεν προσευχόμενος έλεγε Πάτερ ημών, και ότι υπό ταύτην την αλληγορία λέγεται Υιός του Θεού. Ενώ είναι γνωστό, σχολιάζει ο κύριος Ψαουδάκης, ότι το Πάτερ ημών του είπε για εμάς τους ανθρώπους όταν προσευχόμεθα. Έτσι λοιπόν σεις να προσεύχεστε Πάτερ ημών της ουρανής. 6. Στον 30ο εννοείται βαθμό του υπότου καθώς διδάσκουν ότι πάντα τα μεταφυσικά συστήματα τείνουν να φτάσουν προς την απόλυτη πραγματικότητα. Ουδέν εν τούτης δύναται να είπε ότι κατέχει την τελική και πλήρη αλήθεια. Σχετική σημείωση κ. Ψαουδάκη, άρα ούτε η χριστιανική διδασκαλία. Κλείνει η παρένθεση. Και ότι ο τεκτονισμός ιδρύθη να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην πρώτη πτώση ως του κατάσταση, δίδοντάς του τα πνευματικά δώρα που είχε χάσει. Και σχολιάζει ο κ. Ψαουδάκης, ούτε λίγο ούτε πολύ η μασονία μας λέει ότι ούτε ο Χριστός χρειαζόταν να έρθει στη γη, ούτε να ιδρυθεί η Εκκλησία του. Τη σωτηρία του ανθρώπου θα τη δίδει η μασονία. Ήδη άδειτα της μασονίας, σε 463-467 είναι ειδικό του βιβλίου του κ. Ψαουδάκη. Και κλείνω με ένα ακόμη απόσπασμα από αυτήν την τόσο σπουδαία εργασία του κ. Ψαουδάκη. Τέλος, η μασονία αρνείται τον αληθινό Θεό, που για την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη είναι η Αγία Τριάς. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και εισάγει τον ανθρωποποίητο Θεό ΜΑΤΣ, Μέγαν Αρχιτέκτονο Σήματος. Που δεν είναι άλλος, λέγει ο κ. Ψαουδάκης, από τον Ιωσφόρο, σύμφωνα με την μυστική πλήρη παράδοση του τρίτου βαθμού εντός Πανθέλου Δασκάλου και το Υπαρήν 3 Landmark εντός αγών παρενθέσεως και εισαγωγών δόγμα της μασονίας ή διάδυτα της μασονίας σε λύση 101 ή εγκυκλοπαίδια ελευθέρας τεκτονικής νύχη Λάσκαρη Αθήνα 1901 στο Λίμα αρχαία εθιμιλότητες διατάξεις Landmark σε λύση 145-148. Μάλιστα.
Και έρχεται λοιπόν η Μασονία και λέγει: αδαείς και φανατικοί αυτοί οι οποίοι αναντιώθηκαν στο συνέδριο της Μασονίας, δηλαδή ο κύριος Ψαροδάκης που έγραψε αυτά τα άρθρα, ή ο Σεβασμιώτης Μητροπλήτης, και όλοι οι χριστιανοί που συμφωνούν με τις θέσεις τους. Όπως βέβαια και η Εκκλησία που σαν σώμα, ιεραρχία σαν σώμα, κατεδίκασε με αυτήν την σπουδαία πράγματι καταδίκη και απόφαση στις 4 τρέχοντος μηνός την Μασονία ως παγανιστική θρησκεία και ως αντίχριστο σύστημα. Αλλά και παράλληλα λένε ότι κατήγαγαν νίκη το φως εναντίον του σκότους και λέγουν φως ότι είναι τέκνα φωτός, η τέκνα στους εαυτούς των και εμείς τέκνα σκότους. Εγώ σε αυτόν τον ισχυρισμό τους θα απαντήσω με αυτό που λέγει ο Ισαΐας στο έψινο κεφάλαιο στο στίχο 20. Απευθύνομαι στους τέκτονες. Ουέι σε εκείνους, αλίμονος εκείνους, ή την εσλέγουσιν το κακόν καλόν και το καλόν κακόν, ή την εσθέτουσι το σκότος δια φως και το φως δια σκότος, ή την εσθέτουσι το πικρόν δια κλική και το κλική δια πικρόν. Εμείς πάντως θα κοινοποιήσουμε στο Σεβασμιότητα τον Μητροπολίτη, στον κύριο Χριστόδουλο, αυτό το τεύχος, να το διαβάσει και βέβαια θα προβείστε στις αναγκαίες σχολιασμούς ο Σεβασμιότητος κύριος Χριστόδουλος, όπως είμαι σίγουρος ότι και ο κύριος Ψαροδάκης θα προβείσε σε αυτά που ξέρει εκείνος να προβαίνει. Αλλά θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, αγαπητοί τηλεθέτες. Στη συνέχεια, αγαπητοί τηλεθέτες, θα σχολιάσω μια άλλη πληροφορία που διάβασα στον Ελεύθερο Τύπο της Παρασκευής 11 Οκτωβρίου 1996. Τελικά το 7X μεταβιβάστηκε και κατά πως φαίνεται θα στεγάσει και τις φιλοδοξίες προϋπάρξαντος καναλιού ιδιοκτησίας Ευαγγελιστών που τώρα θα ελέγχουν και το 7X. Θα ακολουθήσει από σαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του αρχικού προσανατολισμού της νέας ιδιοκτησίας, προκειμένου η πώληση για να ισχύσει να εγκριθεί από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Δυσκολίες δεν αναμένονται. Όπως γνωρίζετε, οι πεντηκοστιανοί Ευαγγελικοί έχουν το κανάλι 62 που είναι κανάλι προτεσταντών διαμαρτυρωμένων. Και όπως ξέρετε, πιστεύω δηλαδή περισσότερο το γνωρίζετε, ότι οι διαμαρτυρώμενοι είναι αιρετικοί. Και καταλαβαίνετε τώρα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας οι αιρετικοί να έχουν και ένα δεύτερο τηλεοπτικό σταθμό στα χέρια τους και να μεταδίδουν αιρετικές δοξασίες. Αλλά εγώ δεν εκπλήσουμε, αγαπητοί τηλεθέτες, για το πώς ενεργούν και το τι κάνουν οι διάφοροι επικοινωνιακοί αιρετικοί. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Η Αγία Γραφή ονομάζει τους ποικιλώνυμους αιρετικούς λύκους βαρύς. Διαβάζω από τις πράξεις το 20ο κεφάλαιο, στίχο 29 και 30, πράξεις κάπου 29-30. Και εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θα εμφανιστούν λύκοι βαρύς σε εσάς, λέγει ο Παύλος εκεί στους ποιμένες της Εφέσου, τους επισκόπους, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και δεν θα λυπηθούν τα λογικά πρόβατα του ποιμνίου του Ιησού Χριστού. Να, και ακόμη και από εσάς τους ίδιους θα εμφανιστούν, θα παρουσιαστούν άνδρες οι οποίοι θα λαλούν διεστραμμένα, θα διαστρέφουν δηλαδή την αλήθεια του Ευαγγελίου και θα αποσπάν τους μαθητάς, τους χριστιανούς δηλαδή πίσω από αυτούς. Έτσι, αγαπητοί τηλεθέτες, όπως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ένα βιολογικό λύκο γιατί τρώγει πρόβατα και γίδια, έτσι σε τελική ανάλυση και οι νοητοί λύκοι, όπως τους ονομάζει ο αιώνιος λόγος του Θεού, θέλουν να αρπάξουν από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία πρόβατα ή και γίδια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και τα σαπρά, υπάρχουν και τα ζυζάνια, υπάρχουν και τα γίδια. Και να τους οδηγήσουν στην αίρεση που σύμφωνα με την Αγία Γραφή, Β' Πέτρο Β' 1-2 στίχους, οι αιρέσεις είναι αιρέσεις απολίας, οδηγούν στην αιώνια κόλαση, στην αιώνια δυστυχία, στην αιώνια αυτοτιμωρία. Την μεγάλη, τη βαρυτά, τη ευθύνη την έχουν οι ποιμένες, οι βοσκοί. Όπως ο βοσκός είναι υπεύθυνος για να φυλάγει τα πρόβατα, τα γνωστά, τα άλογα αυτά ζώα, να τα προστατεύει από τους λύκους, από τα τσακάλια, από τους αλυπούδες, από τους κλέφτες,
να τα προσφέρει χέρι βοηθείας όταν ασθενούς, να τους δίνει την τροφή στον κατάλληλο καιρό, να τα ποτίζει, να τα περιποιείται γενικώς, να τα προστατεύει. Έτσι έχουν μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί εδώ δεν πρόκειται για άλογα πρόβατα, αλλά πρόκειται για ψυχές αθάνατες, για ανθρώπους για τις οποίες ψυχές ο Κυριός μας και Θεός μας ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του πάνω στο Σταυρό. Και οι ποιμένες δεν είναι μόνο να παίρνουν, όπως λέγει η Γραφή, το δέρμα, το γάλα, το κρέας και να εγκαταλείπουν τα πρόβατά τους, και άλλα να τρώνε οι λύκοι, άλλα τα τσακάλια, άλλα να ασθενούν και άλλα να χάνονται στις ερημνές. Όχι. Θα πρέπει να οι πατέρες, είτε είναι ιερείς, είτε αρχιερείς, ακόμη σοβαρότερη ευθύνη τους, είτε είναι ιεροδιάκονοι είτε μοναχοί, να σηκώσουν τα μανίκια τους και να αναλάβουν πνευματικό αγώνα, να ενδυθούν την πανοπλία του Παναγίου Πνεύματος για να αντιμετωπίσουν με όπλα την Αγία Γραφή και την αλήθεια της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας που είναι η Ορθοδοξία, να αντιμετωπίσουν επιτυχώς και να μην αφήνουν τους ποικιλώνυμους αιρετικούς κυριολεκτικά να αλωνίζουν αυτήν την ταλέπορη πατρίδα μας και να παίρνουν ψυχές αστήρικτες που δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο, δεν γνωρίζουν την Ορθόδοξη Δασκαλία και για ΑΒ λόγο είναι μακριά από την Εκκλησία. Είναι απαράδεκτο, το έχουμε ξαναπεί, θα το πω και σήμερα, η Εκκλησία της Ελλάδος να μην έχει ένα δικό της τηλεοπτικό σταθμό. Όπως επίσης απαράδεκτο είναι και στο χώρο του παλιού εορτολογίου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αδελφοί μας που ακολουθούν το παλιό εορτολόγιο. Που δεν το ακολουθούν βέβαια σε όλο τον κόσμο, ακολουθούν περισσότεροι Ρώσοι, Σέρβοι κλπ. Και αυτοί έχουν φαγωμάρα μεταξύ τους, παρατάξεις, και δεν έχουν να παρουσιάσουν όχι μόνο ένα τηλεοπτικό σταθμό κι αυτοί, ούτε καν ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή η κατάσταση στον χώρο της Ορθοδόξου Ελλαδικής Εκκλησίας, είτε με το παλαιό είτε με το νέο ορθολόγιο, είναι σε αυτόν τον τομέα απελπιστική. Οι αιρετικοί χρησιμοποιούν όλα τα σύγχρονα μέσα. Σας γνωρίζω μόνο ότι τα τηλεοπτικά, τα ταχυπιεστήρια, τα τυπογραφία που έχει η εταιρεία Σκοπιά, που έχουν δηλαδή οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, είναι υπερσύγχρονα κάτω εκεί στον Ελαιόν Αθηβών. Ενώ δυστυχώς τα τυπογραφία της Εκκλησίας Ελλάδος υστερούν κατά πολύ από τα τυπογραφία των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Θα πρέπει λοιπόν κυρίως οι ιεράρχες, οι περισσότεροι, γιατί υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο, να καταλάβουν ότι ο καιρός του εφησυχασμού παρήλθε ανεπιστρεφτεί, ότι κάθε μέρα και μια νέα αίρεση ξεφυτρώνει στο χώρο της πατρίδος μας, ότι ανέρχονται σε εκατοντάδες ιερέσεις και καταλαβαίνετε σε πολλές χιλιάδες οι αιρετικοί που ανήκουν σε αυτές τις αιρέσεις. Οι θρόνοι των ιεραρχών μας γέμισαν καρφιά. Δεν είναι καιρός αναπαύσεως, είναι καιρός πολέμου πνευματικού. Ας λοιπόν κάνουν ένα τηλεοπτικό σταθμό και στον οποίο βέβαια να καλούν πρόσωπα εγνωσμένου ήθους και ορθοδόξου προπαντός φρονήματος. Γιατί αν πρόκειται να φέρουν τίποτα οικουμενιστές και να λένε αυτά τα πράγματα που οδηγούν σε μεγαλύτερη σύγχυση, καλύτερα να μην ιδρυθεί. Στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, αγαπητοί τηλεθεατές, θα κάνω μια σύντομη ερμηνεία της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής που διαβάστηκε στους ναούς μας. Είναι η γνωστή σε όλους παραβολή του σπορέως. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, δεν θα διαβάσω το κείμενο, εξάλλου είναι απλό σαν κείμενο, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ερμηνευτική δυσκολία. Απλά θα κάνω κάποια σχόλια. Ο Κύριος μας πολλές φορές μίλησε με παραβολές. Οι παραβολές καταλαμβάνουν το εν τρίτον της διδασκαλίας του Κύριου. Είναι αξιοπρόσεκτο αυτό. Οι παραβολές δεν είναι παραμυθάκια. Δεν είναι μύθοι. Με τις παραβολές ο Κύριος χρησιμοποιεί τη λεγόμενη αναγωγική έννοια. Επειδή δηλαδή δεν έχουμε τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις για μεταφυσικές αλήθειες, για πνευματικές πραγματικότητες που είναι πέρα από τον αισθητό, από τον υλικό κόσμο, γι' αυτό ο Κύριός μας, όπως και οι Απόστολοι, όπως και οι προφήτες, χρησιμοποιούν την αναγωγική έννοια για να μας δώσουν μία αμυδρή, μία έστω συνεσκιασμένη
εικόνα αυτών των πνευματικών αληθιών, οι οποίες όμως αλήθειες είναι απαραίτητες για την αιώνια σωτηρία μας. Και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι επίκαιρη και από φυσική και από πνευματική πλευρά. Από φυσική πλευρά, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι επίκαιρη γιατί αυτόν τον καιρό, όπως όλοι ξέρετε, στην πατρίδα μας οι γεωργοί βγαίνουν στους αγρούς, οργώνουν και σπέρνουν τον ευλογημένο σίτο, ώστε ύστερα από λίγο καιρό θα φυτρώσει και μετά από μερικούς μήνες θα έχουμε το στάχι και θα γίνει η συλλογή του, θα μαζέψουμε το σιτάρι, το ευλογημένο σιτάρι από το οποίο θα γίνει ο άρτος. Και ο σίτος και ο άρτος του οποίου παράγωγο, ο οποίος είναι παράγωγος του σίτου, είναι εκ των ον ουκάνευ για την βιολογική μας ζωή. Γιατί είναι θεμελιώδη συστατικό για τη διατροφή του ανθρώπου. Πλην όμως ο άνθρωπος, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν είναι μόνο σάρκα, δεν είναι μόνο ύλη, δεν είναι δηλαδή ένα μάτσο κόκαλα, ένα μάτσο δέρμα, αίμα, ιστή, νεύρα. Ο κυρίως άνθρωπος είναι ο έσω άνθρωπος, το πνεύμα του ή η ψυχή του, η ψυχή μας. Και ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από πνευματική τροφή. Το διακήρυξε το αψευδές στόμα του Κυρίου μας, όταν είπε στο διάβολο ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο δια στόματος του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος, ακόμη και αυτοί οι οποίοι είναι άθιοι, που ισχυρίζονται ότι είναι άθιοι, οι ληστές που έχουν σαν δόγμα το φάγομεν και πίωμεν και οργιάσουμεν, θα προσθέσω εγώ, αύριο λέει γάρα αποθνίσκομεν πέραν του τάφου ουδέν. Ακόμη και αυτοί έχουν ανάγκη από πνευματική τροφή. Μπορεί να φάνε το εκλεκτότερο φαγητό, να πιούνε το πιο γευστικότατο κρασί ή άλλο είναι ο πνευματώδες, αλλά νιώθουν την ανάγκη να διαβάσουν και μια εφημερίδα, να ακούσουν και ένα ραδιόφωνο, να δουν και λίγη τηλεόραση. Δηλαδή να ενασχοληθούν με κάτι το πνευματικό. Νιώθουν αυτή την ανάγκη. Μόνο που αυτή η πνευματική τροφή δεν οδηγεί, αγαπητοί τηλεθεατές, στην αιώνια σωτηρία μας, στην αιώνια ζωή. Εκείνη η πνευματική τροφή που μας οδηγεί στην αιώνια σωτηρία είναι ο Λόγος του Θεού και βέβαια το σώμα και το αίμα μας του Κυρίου. Διαβάζω, ερμηνεύω συντόμως. Εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει το σπόρο του. Ποιος είναι ο σπορεύς, ποιος είναι ο σποριάς, είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Είναι εκείνος, αγαπητοί τηλεθεατές, που στα βάθη των αιώνων μέσα στο αχανές έσπηρε τα δισεκατομμύρια, τα τρισεκατομμύρια των αστέρων. Είναι εκείνος που προεκατομμυρίων ετών, όπως λέγει η επιστήμη, έσπηρε την ποικιλία των σπερμάτων εδώ στον πλανήτη Γη. Είναι εκείνος λοιπόν ο μεγάλος σπορέας. Εξήλθε. Από πού εξήλθε? Εξήλθε από τον ουρανό. Εξήλθε από το Θεό. Εξήλθε εκ του κόλπου, από τους κόλπους του πατρός του. Εγώ εκ του πατρός μου εξήλθον και ήλθαλε σε εσάς, λέγει ο Κύριος. Βέβαια αυτή η έξοδος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Το ότι ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού Πατέρα έγινε άνθρωπος και ήρθε στη γη. Και στα 3,5 χρόνια της δημοσίας δράσεώς του έσπηρε το Λόγο του. Ο Λόγος με λάμδα κεφαλαίο και άρθρο έσπηρε το Λόγο του. Κήρυξε σε συναγωγές, σε σπίτια, σε δρόμους, σε πλατείες, σε κάμπους, σε βουνά, σε λόγκους, σε ακρογιαλές, μέρα και νύχτα. Σε σοφούς και ασόφους, σε μορφωμένους και σε αμορφώτους. Στον όχλο, στο πλήθος, αλλά και στους νομικούς και στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Και αφού κήρυξε στο τέλος, άπλωσε τα χέρια του πάνω στο σταυρό και το σπόρο που έσπερε στη γη τον πότισε με το Πανάγιο αίμα που έχει πάνω στο σταυρό. Και στη συνέχεια, σαν σίτος φυτεύτηκε 3 μέρες μέσα στη γη.
και ευλάστησε, αναστήθηκε και ανελήφθη στους ουρανούς. Και από αυτό τον αναστημένο άρτο, τον αναστημένο σύτο, το σώμα του τρεφόμεθα εμείς οι πιστοί και γινόμεθα θεοί κατά χάρη και νονούμε των ακτίστων ενεργειών της θεότητός του. Και μετά τον Κύριο, τον ίδιο σπόρο έσπηραν οι 12, ο Μέγας Απόστολος Παύλος, οι 70, οι Αποστολικοί Πατέρες Ιγνάτιος Θεοφόρος Πολύκαρπος Μήνης, ο Ιωστίνος ο Μάρτυρας, οι μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας, Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος Θεολόγος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Γρηγόριος Νύψης, ο Γρηγόριος Παλαμάς, ο Σημαίων ο Θεολόγος, ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, ο μεγάλος αυτός Εθναπόστολος, Άγιος Ερωμάρτης και μεγάλος προφήτης. Έσπηραν τον ίδιο σπόρο, σπόρος ουράνιος, χωρίς κανένα ήρα, χωρίς ζυζάνια, πεντακάθαρος, πάχρυσος, όπως θα λέγαμε για όσους τον δέχονται. Αλλά ενώ ο σπόρος είναι εκλεκτότατος, τα αποτελέσματα δεν είναι τα ίδια. Ένα μέρος έπεσε στον δρόμο των πατημένων από τους ανθρώπους και τα ζώα, και ήρθαν και τα πουλιά και το έφαγαν. Και λέει ο Κύριος, είναι η κατηγορία των ανθρώπων που ακούνε το λόγο του Θεού, αλλά απλά τον ακούνε μόνο με αυτά τα σωματικά αυτιά. Τα αυτιά του πνεύματός τους είναι κλεισμένα με πνευματικές οτοσπίδες. Δεν εισέρχεται καθόλου. Καθόλου με καθόλου. Είναι η κατηγορία των αθέων, των απίστων. Είναι η κατηγορία που δεν πιστεύει στο Θεό. Και βλέπει κανείς αυτούς τους ανθρώπους όταν έρχονται στο ναό για διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Γιατί ένα γάμο, σε ένα γάμο, σε μια κηδεία, σε μια βάπτιση, σε ένα μνημόσυνο. Βλέπετε ότι δυσανασχετούν. Δεν τους χωράει ο τόπος. Βηματίζουν, δεν ξέρει τώρα, βγαίνουν από τον ναό, καπνίζουν, είναι νευρικοί. Δεν τους αγγίζει ο λόγος. Παρώθηκε η καρδιά τους από αθεϊστικές θεωρίες ή από πάθη. Σκληρήθηκε. Η άλλη κατηγορία είναι η κατηγορία του σίτου που έπεσε μέσα στην πέτρα. Κατηγορία των ανθρώπων που ακούνε, δέχονται στην αρχή ενθουσιωδώς το λόγο του Θεού, αλλά στη συνέχεια, επειδή έρχονται διάφορες θλίψεις, έρχονται διάφοροι πειρασμοί, οικονομικές καταστροφές, θάνατοι προσφυλών προσώπων, κλονίζονται και στο τέλος μένουν άκαρποι και δυστυχώς οδηγούνται στην απώλεια. Η τρίτη κατηγορία είναι η κατηγορία εκείνων που μοιάζουν σαν το σιτάρι που έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια. Είναι καλύγοι, ακούνε, μπαίνει μέσα στην καρδιά τους, αλλά δυστυχώς δεν προσέχουν στη ζωή τους. Θέλουν να συμβιβάσουν Χριστό και διάβολο, χριστιανισμό και κοσμική ζωή, λιτότητα χριστιανικής ζωής και απόκτηση πλούτου, πολλών υλικών αγαθών. Με αποτέλεσμα να συμπνίγονται κυριολεκτικά από τις άκανθες. Να συμπνίγονται από τις μέρημνες του βίου. Δεν λέει κανείς να μην εργαστεί, αλλά θα πρέπει να ιεραρχήσει τις ανάγκες. Ζητείτε πρώτο τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα προσθεθούν σε εμάς. Τα απαραίτητα για την επίγεια επιβίωσή μας. Με αποτέλεσμα να μην καρποφορούν. Και υπάρχει και η τελευταία κατηγορία. Η κατηγορία που αυτός ο εκλεκτός σπόρος, όπως ήταν σε όλες τις κατηγορίες εκλεκτός ο σπόρος, έπεσε στη γη την καλή, την ευλογημένη. Είναι η κατηγορία των ανθρώπων που ακούνε όχι μόνο με τα σωματικά αυτιά αλλά με τα αυτιά της ψυχής, δέχονται, καταλαβαίνουν τον λόγο του Θεού, τον εγκολπώνονται και μετά αγωνίζονται. Τον αγώνα των καλών. Αγωνίζονται εναντίον των παθών τους. Αγωνίζονται εναντίον της αμαρτίας. Αγωνίζονται εναντίον του κόσμου. Ζουν μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είναι κόσμος. Είναι κοινωνικοί, αλλά δεν είναι κοσμικοί. Αγαπούν όλους τους ανθρώπους, είτε είναι άθιοι, είτε είναι αιρετικοί, αλλά δεν αγαπούν την αθεία, την αμαρτία. Ζουν την χριστιανική ζωή, εν μετανία. Υπομένουν τις δοκιμασίες, τις ασθένειες, απώλειες προσφυλών προσώπων. Ό,τι θα τους βρει δυσάρεστο σε αυτήν τη ζωή. Και καρποφορούν άλλους 30 και άλλους 100. Αδελφοί μου, κλείνω την εκπομπή με ένα ερώτημα που πρέπει να απευθύνει ο καθένας μας στον εαυτό. Στον εαυτό του. Σε ποια κατηγορία ανήκουμε? Θα δώσω μια απάντηση. Φοβούμαι ότι οι περισσότεροι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου δηλαδή, ανήκουμε στην τρίτη κατηγορία. Είμαστε εκεί καλοί. Πιστεύουμε στο λόγο του Κυρίου. Το δεχόμαστε. Αλλά μας συμπνίγουν κυριολεκτικά οι άκανθες, οι μέρημνες του βίου. Θα πρέπει λοιπόν, όσο είναι καιρός, ακόμη και αυτοί που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, που είναι δρόμος πατημένους, που μοιάζουν σαν τον δρόμο το πατημένο, ακόμη και αυτοί που είναι καρδιά τους σαν βράχους που πάνω έχει μόνο λίγο χώμα, εάν ταπεινώσουν την καρδιά τους,
εάν στρέψουν τα μάτια τους στον εσταυρωμένο Θεό της αγάπης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, εάν ταπεινωθούν επαναλαμβάνω και οδηγηθούν σε μετάνοια και με εξομολογηθούν σε έναν καλό πνευματικό, είτε αρχαιρία εταιρεία που είναι οι διάδοχοι, οι γνήσιοι διάδοχοι των επισκόπων, των αποστόλων, τότε ο Κύριος έχει πνευματικό άρωτρο και το δρόμο των πατημένων θα του κάνει γη ευλογημένη που θα καρποφορήσει και θα ξεριζώσει και αγκάθια και θα βγάλει όχι μόνο απλά πέτρες αλλά και βράχους. Εύχομαι τη χάρη του Κυρίου μας, αδελφοί, να επιτύχουμε να ανήκουμε στην τετάρτη κατηγορία. Αμήν. Επάλι επιθυμίζω, πρωτού κλείσω, το 92 70 902 904, σε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να τηλεφωνήσετε μέχρι τις 1:25 θα είμαι εδώ, και ότι σήμερα στις Οδόχου Πηγής 44 θα γίνει ορθόδοξο κήρυγμα με ομιλητή τον πατέρα Λαβρέντιο. Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθετές, ο Θεός μαζί σας.